Το να φτιάξουμε μία τέντα για το σκάφος μας δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά δεν είναι και δύσκολο. Η πιο ιδανική λύση για να τη φτιάξουμε και να είμαστε σίγουροι ότι έγινε σωστά είναι να πάμε σε κάποιον ο οποίος θα φτιάχνει ανοξείδωτες τέντες και θα του πούμε εμείς περίπου πώς τη θέλουμε και αυτός θα μας πει πώς θα γίνει. Τι κάνουμε όμως εάν θέλουμε να τη φτιάξουμε μόνοι μας? Καταρχήν πρέπει να έχουμε κάποιον ο οποίος να ξέρει να κάνει ηλεκτροκόλληση σε ανοξείδωτη τέντα. Η ηλεκτροκόλληση δεν είναι ό,τι πιο καλό. Το καλύτερο είναι να... το κεφάλι μου πάνω και να μου κάνει αυτή εδώ την κούρμπα. Και του ζήτησα, μετά πήρα ένα μέτρο, μέτρησα από εδώ μέχρι εκεί και με ένα σωλήνα εξάμετρο του είπα να μου κάνει ένα στεφάνι το οποίο να μου το κολλήσει κιόλας και κάθε πλευρά να είναι από 1,5 μέτρο. Θα μπορούσα να την κάνω και πιο μακριά, αλλά θα έπρεπε να βάλω δύο σωλήνες. Οπότε, ο άνθρωπος που είχε τον κουρμπαδόρο και μου έφτιαξε τις κούρμπες, του πλήρωσα τις σωλήνες, μου φτιάξε και τις κούρμπες και στη συνέχεια πήγα στον φίλο μου τον Αλουμινά και κάναμε τις κολλήσεις με ηλεκτροκόλληση.
αυτή εδώ τη βάση και είδα ότι η τέντα κουνιότανε. Δηλαδή, εάν έπιανες εκεί και την κουνούσες, είχε μεγάλο τζόγο. Οπότε τι κάναμε. Πήγα στον άλλο το φίλο που έχει MIG ηλεκτροκόλληση, κούρμπαρα άλλους δύο σωλήνες και του είπα να μπορέσουμε να την κάνουμε λίγο πιο σταθερή επειδή κουνιόταν η τέντα και μου έβαλε δύο λάμες εδώ και εδώ και μου έβαλε και αυτή εδώ την αντιρρίδα που είναι εδώ από μέσα πάλι με βάση, με δύο βίδες, ώστε να μην κουνιέται. Οπότε τώρα έχουμε μια πολύ σταθερή τέντα. Η τέντα μας δεν κουνιέται καθόλου.